Best for Soil, ένα διεθνές δίκτυο για την πρόθεση των τεσσάρων καλύτερων πρακτικών για την υγεία του εδάφου στην Ευρώπη. Γεια σας, είμαι η Σάσκια. Μαζί με συναδέλφους από 8 χώρες αναπτύσσουμε ένα δίκτυο για την ανταλλαγή γνώσης για την υγεία του εδάφους. Πώς θα το κάνουμε αυτό και ποια μέτρα μπορείτε να πάρετε για να βελτιώσετε και να διατηρήσετε ένα υγιές έδαφος, θα το δείτε σε αυτό το βίντεο. Η Best for Soil είναι μέρος της Γεωπονικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Πρωτοτυπίας. Στην Best for Soil, ερευνητές, αγρότες και σύμβουλοι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συναρμολογούν γνώσεις για ασθένειες και εχθρούς του εδάφους και διατυπώνουν τις καλύτερες πρακτικές για τη βελτίωση και διατήρηση της υγείας και γονιμότητας του εδάφους. Η Best for Soil βοηθά τους χρήστες με τους εξής τρόπους – Παροχή βάση δεδομένων με παθογόνους οργανισμού του εδάφου και νηματοδών που επηρεάζουν τι καλλιεργίε και με το διαμοιρασμό των καλύτερων πρακτικών για την αντιμετώπιση του. Όλε οι πληροφορίε παρέχονται σε 22 ευρωπαϊκέ γλώσσε. Μαζί δημιουργούν ένα συνδυασμό μεθόδων για τη βελτίωση τη υγεία του εδάφου. Η υγεία του εδάφου είναι η ικανότητα του εδάφου να αντιμετωπίζει ασθένειε και παράσιτα με τη διατήρηση χαμηλών πληθυσμών, ώστε οι εισοδιέ να μην υφίστανται ζημιέ. Η μακροπρόθεσμη εντατική γεωργία ασκεί πίεση στην υγεία του εδάφου και, σε συνδυασμό με του αυξανόμενου περιορισμού στη χρήση χημικών εντομοκτώνων, υπάρχει η ανάγκη χρήση εναλλακτικών μεθόδων για τη διαχείριση και μείωση των επιδράσεων των ασθενειών του εδάφου. Η βελτιστοποίηση τη εναλλαγή καλλιεργειών και η υλοποίηση κάποιων προσεγγίσεων διαχείριση καλλιέργεια μειώνουν την πιθανότητα οι ασθένειε εδάφου να αποβούν οικονομικά ασύμφορε ή ακόμα να μην εμφανιστούν καθόλου. Η βάση δεδομένων τη Best for Soil και τα εργαλεία στήριξη βοηθούν του γεωργού να σχεδιάσουν μία εναλλαγή καλλιέργεια και να εφαρμόσουν τι καλύτερε πρακτικέ για ένα υγιέ έδαφο. Οι καλύτερε πρακτικέ για τη δημιουργία και διατήρηση υγιού εδάφου περιλαμβάνουν την εφαρμογή κομπόστα και τη χρήση χλωρή λίπανση ή προστατευτικών καλλιεργειών. Αυτέ οι πρακτικέ μπορούν να αυξήσουν τη σοδιά, να βελτιώσουν την υγεία του εδάφου, να αυξήσουν την ποσότητα οργανική ουσία και να μειώσουν του πληθυσμού παθογόνων ή ακόμα να αποτρέψουν την εμφάνισή του. Άλλε πρακτικέ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση και εξάλληψη παθογόνων και νηματοδών επιδημιών, ενώ παράλληλα να διατηρείται υγιέ στο έδαφο, είναι η αναερόβια απολύμανση εδάφου και η υγειοαπολύμανση. Όλε οι πληροφορίε είναι προσβάσιμες μέσω τη ιστοσελίδα τη Best for Soil, συμπεριλαμβανομένου και ανοιχτών βάσεων δεδομένων, blog, επεξηγηματικών βίντεο και ενημερωτικών δελτίων. Κάθε επαγγελματία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα την εφαρμογή εναλλαγών καλλιέργεια και καινοτόμων στρατηγικών για τον έλεγχο των παθογόνων εδάφου και τη βελτίωση τη υγεία του εδάφου. Οι διευκολύνσει τη Best for Soil υποστηρίζουν επαγγελματίε σε 20 χώρε με περιφερειακά συνέδρια ή πληροφοριακέ εκδηλώσει. Κατά παραγγελία, μπορούν να οργανώσουν εργαστήρια για τοπικές ομάδες που ενδιαφέρονται να μάθουν για συγκεκριμένα θέματα που προωθεί η Best for Soil.